Ως πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της Αδελφής σας καλωσορίζω και θα κάνω μια πρώτη εισήγηση για την σημερινή μας απεργία. Συνάδελφοι, η περίοδος που διανύουμε βρίσκει τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τα φτωχομεσαία κοινωνικά στρώματα μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό με την δέσμευση ότι θα σταματήσει τον μνημονιακό κατήφορο υλοποιεί με απαράμιλη προσήλωση και θρησκευτική ευλάβεια το σύνολο των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών. Τα μέτρα που προωθεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στον χώρο του δημοσίου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές περί επιτελικού κράτους που ξεκίνησαν από τις κυβερνήσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Εφαρμόστηκαν απαρέκκλητα από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και στοχεύουν σε ένα κράτος που ουσιαστικά θα εποπτεύει τις αρμοδιότητες που θα ασκούν οι ιδιωτικές εταιρείες, ενώ για τις ανάγκες του θα προσλαμβάνει κυρίως προσωπικό με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Στο δημόσιο τομέα δρομολογείται η κατάργηση της ενιαίας σχέσης εργασίας και της σταθερής απασχόλησης μέσω της αξιολόγησης των δομών και των υπηρεσιών. Κάτι που ήταν μνημονιακή υποχρέωση από το μεσοπρόθεσμα του 2011 και το οποίο οι αγώνες μας δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα να εφαρμοστεί. Η επίθεση στο δημόσιο γίνεται για να ιδιωτικοποιηθούν όλες οι προσοδοφόρες υπηρεσίες του και το σχέδιο περιλαμβάνει σταδιακά βήματα. Με αρχή την επαναξιολόγηση των δομών που θα είναι η δικαιολογία και η δίθεν τεκμηρίωση για τα νέα οργανογράμματα υπουργείων και την κατάργηση φορέων του δημοσίου θα περάσει σκητάλη στην αξιολόγηση των εργαζομένων με ατομική τοποθεσία που θα ξεκινάει ωστόσο από τους στόχους των υπουργών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την κινητικότητα των υπαλλήλων που διευκολύνεται από την εφαρμογή όλης της μνημονιακής νομοθεσίας που κληρονόμησε και διατηρεί η κυβέρνηση, αφού έχει δημιουργήσει τον κρατικό υπάλληλο και έχει κατεργήσει τις κοινές οργανικές θέσεις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποχρεωθούν τελικά να μετακινούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου επιτελικού δημοσίου. Σταδιακά με τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες θα αλλάξουν και οι σχέσεις εργασίας. Θα ακολουθούν έτσι την απόλυτη επιληψία που έχει καθιερωθεί πλέον και στο δημόσιο με τους συμβασιούχους που ήδη περνάνε σαν διαδοχικά κύματα από τις θέσεις που παλαιότερα είχαν μόνιμοι υπάλληλοι. Με το μισθολόγιο βαθμολόγιο, κυβέρνηση και δανειστές απέτρεψαν τις αυξήσεις που προβλέπονταν με το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, ενώ η ίδια η κυβέρνηση λίγους μήνες μετά νομοθέτησε τον κόφτη, δηλαδή το αυτόματο μεξόκομα μισθών συντάξεων, προκειμένου να μπορεί να αποκληρωθεί το χρέος και τα αποχρεωλήσια. Για το επόμενο διάστημα, κυβέρνηση και δανειστές ετοιμάζουν νέες ανατροπές στα εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Θα έχουν ως εκ μέρους την απελευθέρωση των ονοματικών απολύσεων, την περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού, την διεύρυνση και γενίκευση της ελευθεροποίησης και της περιτροπής εργασίας. Τις ειδικές επιθέσεις και η συγκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς και οι δικαστικές παρεμβάσεις, προϊονίζουν την προϋπόθεσή τους να εφαρμόσουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην συνδικαλιστική νομοθεσία και να προχωρήσουν σε αλλαγές της, με κύρια εκμή την διευκόλυνση των απολύσεων συνδικαλιστών και πρωτοπόρων εργαζομένων, τον περιορισμό και την ουσιαστική ακύρωση του δικαιώματος της απεργίας και την επαναφορά της απεργίας των εργοδοτών. Με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο για το υπερταμείο, σχεδιάζουν να πάρουν όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του δημοσίου στο νέο υπερ και να διορίσουν διοίκηση ελεγχόμενη από τους δανειστές. Να ιδιωτικοποιήσουν πλήρως την ΔΕΗ και να ανοίξουν τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Συνάδελφοι, το τρίτο μνημόνιο αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση του εργασιακού μεσαίωνα που έχουν σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της χώρας μας, επιμένοντας σταθερά στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, φροντίζοντας να μετακυλείται το κόστος της κρίσης διαρκώς πάνω στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει μέχρι τέλος το τρίτο μνημόνιο, προβάλλοντας την απέτησή της για χαλάρωση της δουλειάς στο χρέος από τους δανειστές. Η έξοδος από το τέλμα είναι εφικτή. Απαιτεί αγωνιστική ενωτική δράση ενάντια στα μνημόνια, στη λιτότητα, στον νεοφιλελευθερισμό και στον ρατσισμό. Απαιτεί σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική τη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκού την εκδίκηση άμεσης διαγραφής του χρέους. Διεκδικούμε δημόσιες υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. Αυτό σημαίνει την προώθηση ενός προγράμματος μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των αναγκών στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, στην αυτοδιοίκηση, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ελεκτικούς μηχανισμούς και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το σταμάτημα των διαδικασιών αξιολόγησης δομών και εργαζομένων, την κατάργηση των μνημονιακών διατάξεων που περικόπτουν οργανικές θέσεις, πρημοδοτούν υπέρμετρα το επιτελικό προσωπικό του δημοσίου, δίνουν υπηρεσίες σε ιδιώτες και ανοίγουν τον δρόμο των απολύσεων και της διεύρυνσης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Τρίτον, διεκδικούμε την κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας, της μερικής απασχόλησης, της ελαστικής και εκπεριτροπής εργασίας και την κάλυψη όλων των πάγιων και διαρκών αναγκών με προσωπικό μόνιμης, σταθερούς και πλήρους εργασίας. Τέταρτον, γενναία αύξηση των δαπανών σε παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση και δημόσιες επενδύσεις. Κατάργηση όλων των νόμων που μείωσαν μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα. Αύξηση των μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από την φορολογική επιδρομή. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, μείωση της φορολογίας για τους χαμηλόμισθους, τους ανέργους και τους καλλιτοσυνταξιούχους. Όχι στη ληστεία του τραπεζικού κεφαλαίου και στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις στον τραπεζικό τομέα. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Να αναπροσαρμοστούν τα στεγαστικά δάνεια με βάση τα σημερινά εισοδήματα των εργαζομένων, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή αξία των ακινήτων. Θέλουμε δωρεάν δημόσια και υψηλής ποιότητας παιδεία, υγεία, περίθαλψη, ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια και πολιτισμό για όλους. Δημόσιες μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες με χαμηλό κόστος. Και τέλος, ζητάμε την κατοχήρωση του δικαιώματος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο και τη σύναψη γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Θα πρέπει να το σταματήσουμε. Ο αγώνας δεν τελειώνει. Έρχονται ακόμη πιο δύσκολες μέρες. Εάν δεν παραιτηθούμε, όλοι μαζί και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς που θα έχουμε κερδίσει. Το λόγο θα λάβει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Ιμαθίας, ο Τζίλης Παύλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφες, πριν από λίγους μήνες ο πρώην Υπουργός Παιδείας πανηγύρισε για το αυτονόητο, δηλαδή για το γεγονός ότι άνοιξαν τα σχολεία. Σημασία όμως δεν έχει μόνο ότι άνοιξαν, αλλά το πώς λειτουργούν, με τι πρόγραμμα και τι εκπτώσεις έχουν γίνει στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Η αλήθεια λοιπόν είναι πως η κυβερνητική πολιτική της αυστηρής λιτότητας στοχεύει στο να μειωθεί η αναμαχή δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού για τα δημόσια σχολεία και αποτελεί κυρίαρχη δέσμευση στο σχολικό πρόγραμμα που υλοποιείται. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, ξεχνώντας τις 20.000 θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που είχε εξαγγείλει, προσπάθησε να καταργήσει τα ολόημερα τμήματα και την πρωινή ζώνη, βάζοντας αυστηρές προϋποθέσεις για την εγγραφή των μαθητών σε αυτά. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση που υποκριτικά κόπτεται για την εκπαιδευτική δικαιοσύνη να ενισχύει το θεσμό του ολοήμερου ως έναν από τους βασικότερους αντιστεθμιστικούς πυλώνες του εκπαιδευτικού μας συστήματος που αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, θέτει αυστηρές προϋποθέσεις και υψώνει εμπόδια στην πρόσβαση των παιδιών στα συγκεκριμένα τμήματα. Κατάργησε λοιπόν τη θέση του υπεύθυνου ολοήμερου τμήματος και ορίζει για τη λειτουργία του εκπεριτροπής εκπαιδευτικούς, υποβαθμίζοντας έτσι την αξία της συνέχειας και της συστηματικής παρακολούθησης της μαθητικής προόδου. Απότερος σκοπός τον οποίο εν μέρει έχει πετύχει κιόλας, είναι η κατάργηση των ολοήμερων τμήματων με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Από τα 89 ολοήμερα τμήματα του νομού Ιμαθίας εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο τα 39. Δυστυχώς, βλέπουμε να καταστρατηγείται το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, λόγω του ότι δεν προσμετάται η ώρα σύντησης ως διδακτική ώρα. Καταστρατηγείται όμως και το διδακτικό ωράριο των υπηαγωγών,
Και φαίνεται έτσι ότι η βασική φιλοσοφία του νέου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου είναι η περικοπή με κάθε τρόπο ορών διδασκαλίας και εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού. Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου ενέχουν σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης ενός θεσμού που μέχρι σήμερα έχει να παρουσιάσει πολλαπλά ωφέλη για τα νήπια. Το ολοήμερο τμήμα υποβαθμίζεται καθώς χαρακτηρίζεται ως προαιρετικό και αποσυνδέεται από το υποχρεωτικό πρόγραμμα. Ο νέος τύπος σχολείου, συνάδελφοι, άφησε άνεργους 3.500 συναδέλφους μας αναπληρωτές που πέρσι εργάζονταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για 7η συνεχή σχολική χρονιά η εκπαίδευση βρίσκεται σε καθεστώς μηδενικών διορισμών, ενώ ταυτόχρονα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάλυψε στην ειδική αγωγή με παράλληλη στήριξη μόνο ένα μικρό μέρος των μαθητών που την έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα έκανε 1.915 προσλήψεις παράλληλη στήριξη αντί των 5.500 εγκεκριμένων αναγκών. Ανέθεσε τμήματα ένταξης ή παράλληλη στήριξη σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Το Υπουργείο λοιπόν επιδιώκει και πετυχαίνει την κινητικότητα και την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών με τη διάθεση ορών σε άλλα σχολεία. Καταγγέλνουμε τις προχειρότητες αλλά και το γενικότερο σχεδιασμό στη λειτουργία των νηπιαγωγείων και των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος περιβάλλεται το μανδύα της παιδαγωγικής ελάφρυνσης του ορολογίου προγράμματος. Απότερο σκοπός του νέου σχολείου είναι να εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί κόφτες. Στο σύγχρονο δημοκρατικό και προοδευτικό σχολείο δεν περισσεύει κανένας εκπαιδευτικός. Γι' αυτό το Υπουργείο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το σχεδιασμό του νέου σχολείου όχι με λογιστικές λογικές, αλλά με σεβασμό στα μορφωτικά δικαιώματα κάθε μαθητή και στην αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού. Πρέπει να σταματήσουμε τις διαδικασίες αξιολόγησης δομών και εργαζομένων που περικόπτουν οργανικές θέσεις. Χρέος μας είναι να αγωνιστούμε για ένα ενιαίο 14χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο που περιλαμβάνει το ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό δημοτικό και τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Να παλέψουμε για μόνιμους και μαζικούς διορισμούς και για τη μείωση των δυσβάστατων φορολογικών βαρών, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την παραπέρα οικονομική μας υποβάθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΗ Μαθείας, Αλέκος Μόσκος. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, φίλες, φίλοι, ερχόμαστε για άλλη μια φορά εδώ, μετά από 3 μνημόνια. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται στη σφαίρα της μιας ακόμα αξιολόγησης. Οι δανειστές ήταν, λέει, να αξιολογήσουν τι γίνεται στη χώρα. Να αξιολογήσουν τι? Να αξιολογήσουν αν μειώθηκαν οι μισθοί. Να αξιολογήσουν αν διαλύθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εάν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να πληρώνουν. Αν δεν υπάρχουν ασθενοφόρα στα νοσοκομεία και είδη πρώτης ανάγκης. Να αξιολογήσουν τι? Ότι οι συντάξεις έχουν διαλυθεί. Ότι το συνταξιοδοτικό έχει διαλυθεί. Τι από όλα αλήθεια? Να αξιολογήσουν ότι η ανεργία είναι πάνω από 20% η καταγεγραμμένη. Ναι, έρχονται, τα αξιολογούν, τα βλέπουν. Μα το είχαν πει κιόλας. Στην Ελλάδα είχαν πει πρέπει να σπάσουμε αυγά. Τώρα, υποθέτω, θα έπρεπε να δούμε την ομελέτα. Όμως, ομελέτα δεν βλέπουν. Και σε έναν αντίδοτο προτείνουν νέο σπάσιμο αυγών. Τι δεν ακούσαμε αλήθεια αυτές τις μέρες? Ακούσαμε για υποκατώτατο μισθό. Ακούσαμε για κατάργηση λογικών συμβάσεων εργασίας. Ακούσαμε για χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εργοδότες για να μην απολύουν εργαζόμενους. Ακούσαμε για νέο συνδικαλιστικό νόμο που περιορίζει τις ελευθερίες των εργαζομένων. Ακούσαμε για κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Για μείωση του αφορολόγητου. Για αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων. Για απολύση του δημόσιου. Για σύντημα νέου μισθολογίου. Όλα μπήκαν στο τραπέζι. Και θα μπαίνουν συνέχεια. Και στην επόμενη αξιολόγηση. Έτσι πορευόμαστε. Έτσι θέλουν να πορευόμαστε. Όμως αυτό δεν μας ταιριάζει. Δεν είναι αυτό το μέλλον μας. Και φυσικά υπάρχει και η εκπαίδευση. Το ένα κομμάτι του κοινωνικού κράτους. Τι γίνεται στην εκπαίδευση εκεί? Είμαστε σε καθεστώς ρύθμισης. Σχολεία συγχωνεύονται. Τμήματα συγχωνεύονται. Εκπαιδευτικοί γίνονται λάστιχο. Τρέχουν σε 2 και 3 σχολεία.
θα πάει αυτή η κατάσταση? Η απάντηση είναι μία, συναδέλφοι και συναδέλφες. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Και πρέπει να ανατραπεί τώρα. Και από μόνο του αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να την ανατρέψουμε. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ, Μελιόπουλος Γιάννης. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, εργαζόμενοι, εργαζόμενες της πόλης της Βέρειας, καλημέρα, σας φέρνω τους χαιρετισμούς από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, η οποία προκήρυξε για σήμερα την 24ωρη πανυπαλληλική απεργία. Γιατί απεργούμε σήμερα, συνάδελφοι? Απεργούμε σε όλη την Ελλάδα οι δημόσιοι υπάλληλοι για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στον προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίστηκε μόλις πριν από 2-3 ημέρες και φέρει νέα δυσβάσταχτα βάρη στις πλάτες όλων των εργαζόμενων. Απεργούμε γιατί θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο όχι ενάντια στη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου μνημονίου, η οποία φέρνει στις πλάτες όλων των εργαζόμενων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νέα αβάσταχτα βάρη, δυσβάσταχτα βάρη, τέτοια τα οποία οδηγούν τη χώρα και το λαό μας σε καταστάσεις που μοιάζουν σαν να έχουμε βγει μόλις μετά από πόλεμο. Απεργούμε γιατί θέλουμε να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στην τεράστια ανεργία, στη φτώχεια, την εξαθλίωση την οποία σπέρνουν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο για το οποίο μας προετοιμάζουν σιγά σιγά. Απεργούμε γιατί θέλουμε να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤΑΠ, σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική την οποία εφαρμόζουν πιστά όλες οι κυβερνήσεις αυτά τα χρόνια. Απεργούμε για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στη διάλυση των κοινωνικών δομών, της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, με όλα τα προβλήματα τα οποία αυτές επιφέρουν. Απεργούμε για να διαδηλώσουμε επίσης την αντίθεσή μας στο νέο συνδικαλιστικό νόμο, ο οποίος προβλέπει ρητές και κατηγορηματικές απαγορεύσεις ακόμη και στο απλούστατο δικαίωμα να διαδηλώσουμε και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας. Γιατί γίνεται αυτό, συνάδελφοι? Συνάδελφοι, αυτό γίνεται διότι γνωρίζουν ότι τα σωματεία μας, τα συνδικάτα μας, οι τριτοβάθμιες οργανώσεις μας είναι όπλα που αν μπορέσουν οι εργαζόμενοι να τα χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο, μπορούν και πρέπει να ανατρέψουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική την οποία όλοι από κοινού, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΔΝΤΑ, κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ σήμερα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χθες εφάρμοσαν και εφαρμόζουν και επιβάλλουν στις πλάτες του λαού μας. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι απαραίτητο, συνάδελφοι, από εδώ και πέρα να οργανώσουμε την πάλη μας ώστε αυτή να πάρει παλαϊκά χαρακτηριστικά, να πάρει μαζικά χαρακτηριστικά. Είναι απαραίτητο απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται ο λαός μας με τη συνεχή αφαίρεση δικαιωμάτων και κατακτήσεων να απαντήσει με σηκωμένο το κεφάλι, με όρθιο το ανάστημα ενάντια σε όσους επιβάλλουν και προωθούν αυτές τις πολιτικές οι οποίες δεν έχουν τελειωμό. Κλείνω λέγοντας ότι οι πολιτικές αυτές δεν θα σταματήσουν αν δεν τις σταματήσουμε εμείς. Ευχαριστώ και ο αγώνας συνεχίζεται.